Στην οσκαρική κούρσα, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με την πιο προσωπική ταινία της καριέρας του. Το Πόνος και Δόξα, με τον Αντώνιο Μπαντέρας να υποδύεται τον πραγματικό Αλμοδόβαρ, περιγράφει τον πόνο της μητρικής και ερωτικής απόρριψης όταν η δόξα μεταβάλλει την καθημερινότητα. Στην ταινία υπάρχει και ελληνικό θέμα, αφού ο Ισπανός δημιουργός έχει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου που θαυμάζει τόσο. Όταν αυτοβιογραφείσαι, οφείλεις να μην είσαι ειλικρινής. Αυτό το υπερτιμημένο είδος, η ιστορία από πρόσωπο που εσύ ως θα γίνει μέλος της ιστορίας μόνο με το θάνατό του, είναι γεμάτο δικαιολογίες, υποκειμενικότητα και σχεδόν δικαιολογημένο ναρκισισμό. Ο 70χρονος Πέδρο Αλμοδόβαρ, δικαιωματικά στην αυτοκριτική του, θα κατηγορήσει και θα αγκαλιάσει τον έρωτα, θα υμνήσει την υποταγή και τον πόθο. Exactly to just to me to have made my autobiography, but of course I'm projected in everything. You cannot take it literally. I mean, I didn't make everything that Antonio does in the movie, but I could do. Eres el único director español que conoce mi familia. Tu nueva familia. Sí. In Dolor and Gloria, in La Flor de mi Secreto, you have a lot of references in Greece. I mean, they always talk about things that I admire. I mean, I admire very much, I mean, the choreographer, the Greek choreographer. Mamá, hay dos cromos. Ay, deja los cromos ahora, hijo, vamos a comer. Lee Taylor y Robert Taylor, ¿tú crees que son hermanos? Por supuesto. The physical aspect, he gave it to me. He says, yeah, I want you to have the hair like this. I want you to have my clothes. I want you to be in my home. They give that exact reproduction of his apartment. But then I didn't want to use his mannerism. And I said that to him. I said, I want to just be your experience from the inside out, but not actually imitating you, because that would be probably a mistake that will take us to the comedy side of it. And I don't want that. Όπως ο σοφός μιλάει με σιωπές, έτσι και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κάνει ταινίες αποσπασματικές, αλλά και τόσο ολοκληρωμένες. Το Πόνος και Δόξα δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτή τη φόρμα. Ο πόνος μπορεί να οδηγεί στη δόξα. Η δόξα όμως φέρνει περισσότερο πόνο, που γιατρεύεται μόνο με αποδοχή και αγκαλιά. Και ο Πέδρο αυτή τη φορά πλησιάζει το κοινό με τα χέρια ανοιχτά.